Λαμπερή υποδοχή της νέας χρονιάς σε όλη την Ιφίλιο. Πώς γιόρτασαν τον ερχομό του 2020 από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κεντρική Ευρώπη. Χτύπημα στο παράνομο σχέδιο της Τουρκίας στη Μεσόγειο από την υπογραφή αύριο του αγωγού φυσικού αερίου EastMed. Στην Αθήνα Νετανιάχου και Αναστασιάδης για συνομιλίες. Βιβλική καταστροφή από τις φωτιές στην Αυστραλία. Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί. Δεκάδες οι αγνοούμενοι. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά για το 2020 με υγεία. Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2020. Πυροτεχνήματα, μουσική και χαμόγελα ήταν τα βασικά συστατικά της παγκόσμιας γιορτής που στήθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου. Το Big Ben σήμανε τα πρώτα δευτερόλεπτα του 2020 στο Λονδίνο. Γύρω από την γιγαντιαία ρόδα του London Eye στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι με μουσική house με το επίσημο τραγούδι υποδοχής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2020. It's the UEFA Euro 2020 finals in London. Αλλά και τη μαγευτική φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη στην άρια Nessun Dorma του Τζάκομο Πουτσίνι. Στο Βερολίνο, το ραντεβού δόθηκε ως είδηση στην πύλη του Βραδενβούργου, η οποία σύντομα μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο βερολινέζικο μουσικό κλαμπ. Τι πρέπει να αλλάξει, τίποτα. Όλα είναι υπέροχα. Στο Παρίσι, οι διοργανωτές οπτικοποίησαν πάνω στην αψίδα του Θριάμβου όσα εκφράζουν περισσότερο τον γαλλικό λαό. Από την πρόσωψη της μισοκατεστραμμένης Notre Dame ως τον πύργο του Άιφελ και την κλασική μουσική. Εύχομαι να ακολουθήσετε τα όνειρά σας και να ανακαλύψετε τον κόσμο. Ζήστε τη ζωή σας. Στην Times Square της Νέας Υόρκης, μετά την πανηγυρική αντίστροφη μέτρηση, τα πρώτα βήματα στο 2020 έγιναν υπό τους ήχους του σκοτσέζικου παραδοσιακού τραγουδιού Auld Lang Syne. Και φυσικά, του νεοϊρκέζου Frank Sinatra. Στο Ρίο Ντετζανέιρο, δεκάδες χιλιάδες Βραζιλιάνοι αλλά και τουρίστες υποδέχτηκαν το 2020 στη φημισμένη παραλία της Κόπα Καμπάνα. Τα δε πυροτεχνήματα σε άλλους προκάλεσαν θαυμασμό, ενώ σε άλλους φόβο. Είναι ένα όνειρο που βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση και σήμερα το παρακολουθώ ζωντανά με το γιο μου. Στην Αυστραλία, παρά τη μεγάλη δοκιμασία που υφίσταται η χώρα από τις πρωτόγνωρες έντασης πυρκαγιές, ο ουρανός πάνω από την όπερα του Σίδνεϊ φωτίστηκε και φέτος από φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα. Στο Πεκίνο, οι εορτασμοί δεν θα μπορούσαν να μην περιλαμβάνουν τα παραδοσιακά κινέζικα κρουστά, τον Μάο Τσετούνγκ, αλλά και τις μασκότ των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022. Το Hong Kong υποδέχτηκε το 2020 όπως είχε αποχαιρετήσει το 2019. Ως αποτέλεσμα, η λάμψη και η κρότη των πυροτεχνημάτων μπλέχτηκαν με τη λάμψη και τους κρότους των ακρηγόνων. Στη Βηρητό, οι εορτασμοί ήταν συνυφασμένοι με τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες.
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ρήψη των πυροτεχνημάτων ήταν τόσο εντυπωσιακή που απασχόλησε ακόμα και τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Το ρεκόρ έσπασε πυροτέχνημα μήκους 3.788,86 μέτρων. Χτες όμως είχαμε και ένα πρόσμενο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Πρωταγωνιστής ήταν ο Πάπας Φραγκίσκος. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Ελευθερία Νταμπατζή. Ο Πάπας Φραγκίσκος, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο, επέλεξε να κάνει τον περίπατό του για να χαιρετήσει τον κόσμο ο οποίος τον περίμενε. Χαιρέτησε λοιπόν κυρίως τα παιδιά τα οποία βρίσκονταν εκεί, ωστόσο όπως βλέπουμε και στα πλάνα, μια ανυπόμονη κυρία ασιατικής καταγωγής κάνει το σταυρό της και περιμένει και η ίδια να την χαιρετήσει. Όταν φεύγει, τον τραβά απότομα και ο Πάπας Φραγκίσκος αναγκάζεται να την επιπλήξει με δύο έντονα χτυπήματα, έτσι ώστε να καταφέρει να φύγει από την χειραψία την οποία του έκανε. Μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες ο Πάπας Φραγκίσκος και ήταν και μια κίνηση η οποία προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια. Είναι πρωτόγνωρη αυτή η εικόνα του Πάπα, ο οποίος άλλες φορές τον έχουμε δει ο ίδιος να πλένει τα πόδια άλλων κατά την περίοδο του Πάσχα. Mm-hmm. Και εδώ είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον ίδιο να αντιδρά με τόσο έντονη συμπεριφορά. Και μάλιστα βλέπουμε ότι αυτό είναι χαρακτηριστικά αποτυπωμένο και στο πρόσωπό του. Ναι, στο πρόσωπο του ίδιου ευνηδιάζεται από το τράβηγμα, όπως ακριβώς βλέπουμε, της κυρίας ασιατικής καταγωγής, όπως είπαμε. Και αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ είναι όντως κάτι το οποίο κάνει ο Πάπας Φραγκίσκος. Προσπαθεί να σπάει τα ήθη, τα κατεστημένα ήθη του Βατικανού και έτσι έχει επιλέξει αρκετές φορές να πλύνει τα πόδια όχι μόνο μεταναστών αλλά και φυλακισμένων. Όπως επίσης γενικά επιλέγει να έχει τέτοιες θετικές εικόνες αγάπης. Και να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι ένα πρόσωπο το οποίο χαίρει πολύ μεγάλες αναγνώσεις σε όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα αυτός ο Πάπας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει πολύ κοντά στον κόσμο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι που προκάλεσε και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν ακριβώς τη συμπεριφορά του. Βέβαια έχει ζητήσει νομίζω και συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη μέσα από το μήνυμά του, να πούμε ότι ανέφερε ότι κάποιες φορές χάνουμε την υπομονή μας. Ζητώ συγγνώμη για το κακό παράδειγμα που έδωσα, συμπληρώνοντας ότι η αγάπη πρέπει πάντα να μας βοηθά να είμαστε υπομονετικοί. Ενώ προσέθεσε ότι πρέπει να σεβόμαστε πάντα τις γυναίκες, γιατί μια οποιαδήποτε ασέβεια είναι ασέβεια προς το Θεό, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα. Ελευθερία Νταμπατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Φαντασμαγορικές εικόνες γέμισαν όλη την Ελλάδα κατά τον ερχομό του νέου έτους. Το 2020 βρήκε μικρούς και μεγάλους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χίο στις πλατείες για να υποδεχθούν τη νέα δεκαετία με ελπίδα, αισιοδοξία και χαρά. Με υπερθέαμα πυροτεχνημάτων υποδέχτηκε το νέο έτος η Αθήνα. Σε ένα καθόλου εντυπωσιακό σκηνικό, μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και υποδέχτηκαν το 2020 με χαμόγελα ελπίδας και αισιοδοξίας. Τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από την Ακρόπολη, μία εικόνα μαγική. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο και έδωσε ευχές για μία όμορφη, καλή χρονιά. Μουσική και χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάνω απ' όλα ειρήνη. Είναι το μοναδικό που ελπίζουμε. Και υγεία φυσικά σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα ευτυχία, αυτό πάνω απ' όλα. Μετά υγεία, η οικονομία της Ελλάδας δεν πάει καλύτερα. Όλα τα προβλήματα που υπάρχουν να μειωθούν γιατί δεν μπορούν να φύγουν. Και όλα είναι χαρούμενοι, αυτό. Υγεία, ευτυχία και ειρήνη πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά! Καλή δεκαετία! Με ένα φαντασμαγορικό σόου υποδέχτηκε το νέο έτος και η Θεσσαλονίκη. Η πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε μέχρι την Τζιμισκή με κόσμο. Η υποδοχή του 2020 έγινε με χορό, τραγούδι, πυροτεχνήματα και πολλή μουσική. Όλοι μαζί αντίλαξαν ευχές για ένα μαγικό καινούριο χρόνο. Εντυπωσιακή ήταν και η αλλαγή του έτους στο νησί της Χίου. Το έθιμο με τα πρωτοχρονιάτικα καραβάκια θαύμασαν μικροί και μεγάλοι. Ως ναυτικό νησί η Χίος, με αυτόν τον τρόπο τιμά τη μοναδική ελληνική ναυτοσύνη. Το έθιμο αναβιώνει στην κεντρική πλατεία με πρωταγωνιστές ομάδες παιδιών από διάφορες συνοικίες και τα καραβάκια τους. Κάθε ομάδα εργάζεται μήνες πριν από την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ώστε να κατασκευάσει ένα καραβάκι πολεμικό ή εμπορικό, πιστό αντίγραφο ενός αληθινού πλοίου.
Με την ευχή όλων για ένα έτος με υγεία, χαρά και αγάπη, ευτυχισμένο το 2020. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Στο μεταξύ, ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδος κατά την επίσκεψή του σε μια τουρκική φρεγάτα, κάνοντας μάλιστα λόγο για μοίρασμα των φυσικών πόρων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όμως και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας εξέφρασε τον εκνευρισμό της Τουρκίας για τον αγωγό, σημειώνοντας πως η χώρα του δεν μπορεί να κάθεται με δεμένα τα χέρια. Λίγες ώρες πριν την υπογραφή της κρίσιμης συμφωνίας για τον EastMed, οι Τούρκοι εξακολουθούν να προκαλούν με τον ίδιο τον Ερντογάν να δίνει συγχαρητήρια μέσω κινητού που κρατούσε Ακάρ στους ναύτες της φρεγάτας Γιαβούς. Σας συγχαίρω, η στάση σας ειδικά στη θάλασσα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς. Γι' αυτό σας συγχαίρω. Λίγη ώρα νωρίτερα από την τουρκική φρεγάτα, ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ μίλησε και πάλι για μοίρασμα των φυσικών πόρων της Κύπρου και της περιοχής. Στην Αθήνα πάντως όλα είναι έτοιμα για την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πρόκειται για ένα έργο πολυδιάστατης σημασίας, καθώς σε γεωπολιτικό επίπεδο, περνώντας από την Κυπριακή ΑΟΣ και την περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας, μπλοκάρει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με φόντο την τουρκική προκλητικότητα, στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να στείλει μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό, έχει προσκαλέσει στην τελετή τους πρώην υπουργούς ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και Πάνο Σκουρλέτη από το ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννη Μανιάτη από το Κίνημα Αλλαγής. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα έργο ειρήνης. Ο αγωγός αυτός είναι ένας αγωγός ο οποίος προάγει τη συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο διαφόρων χωρών της ευρύτερης περιοχής και είναι απολύτως αλήθεια. Στη στάση του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά τον αγωγό, εστίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, συνδέοντας τη στάση των ΗΠΑ με τη νέα αμυντική συμφωνία. Δεν έχει εισέτη εξασφαλιστεί ξεκάθαρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ειδικά του Προέδρου Τραμπ στον αγωγό EastMed. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση καταθέτει το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας ΗΠΑ σε 4 εγκαταστάσεις, χωρίς να δίνει το μήνυμα ότι συνδέεται με την εμπροκειμένη στήριξη που θα παράσχουν οι ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Κύπρου σε συνέντευξή του επισημαίνει πως η υπογραφή της συμφωνίας στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες συνθήκες δείχνει την ισχυρή πολιτική βούληση τόσο των εμπλεκομένων κρατών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως δεν αποδέχονται τις έκνομες ενέργειες και τα τετελεσμένα που η Τουρκία επιδιώκει. Επιστολή στήριξης του EastMed στον Κωστή Χατζηδάκη έστειλε χθες ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Στέφανο Πατουανέλη. Μιλώντας στα νέα, ο πρέσβης του Ισραήλ Γιωσή Αμράνι επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο EastMed είναι ένας άξονας σταθερότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στην Άγκυρα. Ο EastMed δεν στρέφεται εναντίον κανενός, ιδίως της Τουρκίας. Ωστόσο, καμία χώρα δεν θα έπρεπε να επιχειρεί να επιβάλλει το όραμά της ή τις επιδιώξεις της για την περιοχή στους άλλους. Η Τουρκία είναι έξω φρενών με τις εξελίξεις. Χαρακτηριστική η φράση του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν. Μιλούν για αγωγούς, εμφανίζουν χάρτες. Όταν συμβαίνουν αυτά, εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε με δεμένα χέρια. Μήνυμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, απευθυνόμενος μάλιστα και στον τουρκικό λαό. Καλή χρονιά στο γειτονικό τουρκικό λαό που ξέρουμε τι προβλήματα έχει εκείνος. Τους καλούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Τους προειδοποιούμε όμως. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή εναντίον της πατρίδας. Ο Πρωθυπουργός στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του επεσήμανε τις ισχυρές συμμαχίες που έχει η χώρα, ενώ στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Βήμα είχε αναφερθεί στην προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Έχουμε την αποτρεπτική ικανότητα να αποκρούμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαφοροποιούμενος από τον Πρωθυπουργό στο θέμα της προσφυγής στη Χάγη, αναφέρθηκε μόνο στο θέμα της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζήτησε συγκρότηση εθνικής στρατηγικής. Δεν έχει εισέτη συγκληθεί το ΚΙΣΕΑ με θέμα την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Δεν έχει συσταθεί Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας παρά την αξία που θα έχει αυτή την περίοδο και την ευρεία διακομματική συνένεση επί του θέματος που κατεγράφει προεκλογικά. Δεν έχει επιδιώξει ούτε τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, αλλά ούτε καν και την επικοινωνία με τον καθένα ξεχωριστά. Για την ιστορία, αξίζει να υποθεί ότι ο EastMed έχει μήκος 1872 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 1335 περίπου είναι κάτω από τη θάλασσα. Ο προϋπολογισμός για την αρχική δυναμικότητά του είναι περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Να καλησπέρισουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα Ρομπόπουλο, τον συνάδελφό μας, για να δούμε λοιπόν τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την πλευρά της Τουρκίας, Ανδρέα, καθώς φαίνεται ότι το ζήτημα του φυσικού αερίου και του αγού συγκεκριμένα του EastMed έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Είναι γεγονός ότι έχει προκαλέσει εκνευρισμό. Ας δούμε τις κινήσεις μία-μία. Πρώτον, έχει επισπεύσει την εντολή που θα συζητηθεί στη Βουλή η Τουρκία. Από τις 8 Ιανουαρίου το έφερε αύριο, την ίδια μέρα ακριβώς δηλαδή που θα γίνει η υπογραφή της συμφωνίας για τον EastMed, και δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο αυτό. Από την άλλη, είχαμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Ντονμές, να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα, περνώ αλλάζοντας η χρονιά ουσιαστικά, ότι η Τουρκία θα χαράξει το ταχύτερο οικόπεδα στις περιοχές που αφορούν τη συμφωνία με τη Λιβύη και θα ξεκινήσει εντός των προσεχών μηνών γεωτρήσεις στην περιοχή. Μισό λεπτάκι, Ανδρέα, να μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι αυτό, γιατί αφορά την περιοχή εκείνη που είναι νότια της Κρήτης και φαίνεται λοιπόν να ταυτίζεται με την λιβική περιοχή αντίστοιχα, όπου φαίνεται πως συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών να υπάρχει μια ταύτιση συμφερόντων, μη λαμβάνοντας υπόψη όμως ό,τι αφορά τα ελληνικά συμφέροντα και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι ακριβώς όπως το λες. Ο κύριος Ντονμέζα αυτό δεν το λέει πρώτη φορά, αλλά η στιγμή που το είπε νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία, δείχνοντας αν θέλει τον εκνευρισμό αλλά και τις προθέσεις της Άγκυρας να προχωρήσει σε τελεσμένα. Μάλιστα. Να πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, τον κύριο Ακάρ, ο οποίος και αυτός κάνει λόγο για υπεράσπιση των συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Πράγματι, ο κύριος Ακάρ, μόλις μπήκε η νέα χρονιά, έκανε επισκέψεις και στο στρατό και στην αεροπορία. Στη Συρία ήταν στο στρατό, στην απορία στον Διάρμακρα, αλλά και στο ναυτικό στην Τραπεζούντα, όπου μάλιστα έκανε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος συνεχάρη τον τουρκικό στρατό για τη στάση του, ιδιαίτερα στις θάλασσες και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είπε. Ο κύριος Ακάρ επανέλαβε πως η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, όμως, είπε, ο στρατός της Τουρκίας έχει καθήκοντα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Δεν θα απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας. Η Κύπρος είναι εθνικό μας θέμα, συμπλήρωσε ο κύριος Ακάρ τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς. Μάλιστα. Ανδρέα Ρομπόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουμε τώρα στον συνάδελφο τον Στρατή Αγγελή, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο μέτωπο της Λιβύης, ένα ζήτημα το οποίο αφορά άμεσα την Ελλάδα, Στρατή, και βέβαια των εχθροπραξιών που γίνονται εκεί, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή και εξέλιξη αφορά το μέτωπο αυτό, αφορά ακριβώς και τις εξελίξεις που θα έχουμε μεταξύ της Ελλάδος, της Τουρκίας αλλά και της Αιγύπτου. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τι γίνεται επί του πεδίου, τι γίνεται στη μάχη για τον έλεγχο της Τρίπολης, γιατί οι εξελίξεις στο πεδίο καθορίζουν και τη δυναμική των υπόλοιπων θεμάτων. Τα στρατεύματα του Χαφτάρ επιχειρούν από το πρωί πάλι να διασπάσουν την αμυντική γραμμή των κυβερνητικών και να διευρύνουν το μέτωπο στην κατεύθυνση του αεροδρομίου Μιτίγκα. Επίσης, τα αεροπλάνα του Χαφτάρ βομβάρδισαν θέσεις της κυβέρνησης Σαράζ στην περιοχή Αλ-Σαουάνι, το βλέπουμε εδώ, δίπλα σε ένα κεντρικό οδικό άξονα προς την Τρίπολη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση Σαράζ, χτυπήθηκε κατοικημένη περιοχή, καταστράφηκαν σπίτια και καταστήματα. Υπήρξαν τουλάχιστον τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, άμαχοι όλοι. Τώρα, όλο αυτό όμως το οποίο βλέπουμε εδώ, Στρατή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά ακριβώς την αντίδραση της Τουρκίας στο ψήφισμα του Αραβικού Συνδέσμου, ο οποίος ουσιαστικά κατήγγειλε την οποιαδήποτε παρέμβαση ξένων δυνάμεων στη Λιβύη. Ακριβώς, και καταδίκασε έμεσα αλλά πολύ ξεκάθαρα τα σχέδια της Τουρκίας για αποστολή στρατευμάτων και μάλιστα και την αποστολή μισθοφόρων, τζιχαντιστών στην περιοχή. Λοιπόν, η Τουρκία αντέδρασε με ειρωνικό τρόπο σε αυτή την ανακοίνωση το ψήφισμα του Αραβικού Συνδέσμου, λέγοντας ότι παρέμεινε ο Αραβικός Σύνδεσμος σιωπηλός όλο αυτόν τον καιρό για την επίθεση του Εθνικού Λιβικού Στρατού, του στρατού του Χαφτάρ δηλαδή, εναντίον της Τρίπολης και της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της διεθνώς. Με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο μήκος κύματος, αντέδρασε και η ίδια η κυβέρνηση Σαράζ. Έχουμε όμως και τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Οκτάι, ο οποίος έκανε ορισμένες πολύ ιδιαίτερες δηλώσεις, είναι αυτό που λέμε ίξεις αφίξεις, για την αποστολή ημί τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη. Ακριβώς. Είναι δηλώσεις που φαίνεται να δείχνουν μια τάση για ελιγμόμενη να επιβεβαιωθεί, να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται. Η Τουρκία πιθανόν να μην στείλει δυνάμεις στη Λιβύη αν οι δυνάμεις του Χαφτάρ σταματήσουν την επίθεση εναντίον της Τρίπολης και οπισθοχωρήσουν, είπε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, και εξήγησε ότι μετά την ψήφιση της εντολής που περιμένουμε, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, από το Κοινοβούλιο για την αποστολή
αποστολή στρατευμάτων. Μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό, είπε ο κύριος Οκτάη. Μπορεί κάποιοι να αλλάξουν στάση και να πούν: OK, τότε και εμείς σταματάμε την επίθεση, αναφερόμενος στον Χαφτάρ. Και τότε λέει ο κύριος Οκτάη: Εμείς γιατί να πάμε εκεί, τι να πάμε εκεί να κάνουμε. Μένει να δούμε αν είναι προπέτασμα καπνού ή αν είναι, αν θέλετε, προάγγελος ενός νέου παζαριού ή και τα δύο μαζί. Είδαμε. Πάντως το ζήτημα είναι ότι το μήνυμα αυτό δεν έχει αποδέκτη μόνο τις δυνάμεις του Χαφτάρ, αλλά προφανώς κάποιες δυνάμεις εξωτερικές, ευρωπαϊκές ή μη, οι οποίες και αυτές με τον τρόπο τους προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς στη Λιβύη με τις δύο πλευρές αντιμαχόμενες. Σταθή Αγγελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, αλλάξουμε θέμα τώρα και να έρθουμε πάλι στην προεδρολογία. Χωρίς ειδήσεις ή περισσότερες πληροφορίες για το όνομα του προτινόμενου για πρόεδρο της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση για ανταλλαγή ευχών στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για ευτελισμό του αξιώματος από τον Πρωθυπουργό. Η καθιερωμένη εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για ανταλλαγή πρωτοχρονιάτικων ευχών ήταν φέτος διαφορετική, αφού η θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου λήγει τον Φεβρουάριο. Κι αν η γλώσσα του σώματος για κάποιους σημαίνει πολλά, τότε δεν είναι λίγοι εκείνοι που είδαν τη χειραψία Παυλόπουλου Μητσοτάκη ως τυπική. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του παρά τον στόχο που είχε ως τις χειμερινές διακοπές. Το είπε άλλωστε στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους. Χρόνος υπάρχει ακόμα. Είμαι πιο κοντά σε απόφαση, χωρίς ωστόσο να έχω αποφασίσει ακόμα. Ο Αλέξης Τσίπρας σηκώνει τους τόνους και με άρθρο του στην Αυγή κάνει λόγο για επικοινωνιακή ελαφρότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ευτελισμός του αξιώματος και του θεσμικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, με επικοινωνιακές λογικές πολιτικών καλυστείων που πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Η Φόφη Γεννηματά δηλώνει ότι δεν θα στηρίξει τυχόν κομματική επιλογή από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και σε τέτοια περίπτωση θα καταθέσει δική της πρόταση. Τώρα οι γιορτές τελειώνουν και έτσι λοιπόν ξεκινάει μια σειρά κρίσιμων επαφών που θα έχει ο Πρωθυπουργός μέσα στον Ιανουάριο με σκοπό την ενίσχυση συμμαχιών σε θέματα όπως είναι το προσφυγικό αλλά και την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Χριστάκο να δούμε μία προς μία αυτές τις κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός και να ξεκινήσουμε, Γιάννη, βέβαια από την αυριανή ημερομηνία, 5η 2 Ιανουαρίου. Γιάννη, ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται και μάλιστα με αμύωτη ένταση τον Ιανουάριο, καθώς το πρόγραμμα και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικότερα της διπλωματίας της Αθήνας είναι βαρύ. Ξεκινώντας από αύριο. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα, διότι εδώ στην Αθήνα θα υπογραφεί η συμφωνία για τον αγωγό EastMed μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Θα βρίσκεται λοιπόν εδώ στην πρωτεύουσα ο Κύπριος πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης, αλλά και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου. Η επόμενη συνάντηση σταθμός για την ελληνική διπλωματία θα είναι λίγες μέρες μετά, στις 5 Ιανουαρίου, 4 και 5 Ιανουαρίου στο Κάιρο, όπου θα διεξαχθεί τετραμερής διάσκεψη υπουργών εξωτερικών Ελλάδας, Γαλλίας, Αιγύπτου και Κύπρου, σημειώνοντας, Γιάννη, εδώ την πολύ σημαντική θέση της Γαλλίας απέναντι σε αυτά τα οποία διαδραματίζονται στο τελευταίο διάστημα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και πιο συγκεκριμένα πάντα και στη Λιβύη, Γιάννη, γιατί βεβαίως εκεί η Γαλλία έχει εκφραστεί ξεκάθαρα ποια είναι η θέση της. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντική η στάση της Γαλλίας για τα θέματα της Λιβύης. Επόμενος σταθμός θα είναι φυσικά η σημαντική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, στις 7 Ιανουαρίου, όπου θα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και όπως έχει ήδη πει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε και στη συνάντηση προημερών με τους δημοσιογράφους, θα συζητηθούν και τα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας και της παράνομης συμφωνίας που έχει συνάψει με τη Λιβύη. Αμέσως μετά, περί τα τέλη του μήνα, Γιάννη, και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Αθήνα έχει ήδη δηλώσει ότι θα βάλει ξανά στην ατζέντα το θέμα της Τουρκίας και της συμφωνίας με τη Λιβύη, πέρα από τα σοβαρά ζητήματα του προσφυγικού και τα άλλα θέματα που έχουν προκύψει στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και έτσι εκεί ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών για αυτό το μήνα, και με έχουμε ό,τι άλλο. Έχουμε, ναι, βέβαια την πολύ σημαντική όμως συνάντηση με τον κύριο Μακρόν, 29 Ιανουαρίου, μία μέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
καταλήγοντας, ναι, θα φύγει από Βρυξέλλες, θα μεταβεί στο Παρίσι, θα συναντήσει εκ νέου τον κύριο Μακρόν και εκεί οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνει μια ανακεφαλαίωση των όσων έχουν υποθεί ή συμφωνηθεί σε σχέση και με την τετραμερή που είδαμε νωρίτερα, αλλά και γενικότερα στις διμερείς σχέσεις, πάντα όμως με το βλέμμα στην Τουρκία και την προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Χριστάκο. Αλλάζουμε τώρα και πάλι θέμα και να έρθουμε στο χάος το οποίο δημιουργήθηκε προχτές παραμονή της πρωτοχρονιάς σε ό,τι αφορά την Εθνική Οδό αλλά και την καθυστέρηση πολλών οδηγών στην περιοχή. Το πόρισμα λοιπόν της Ειδικής Επιτροπής για τα αίτια της διακοπής κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό και της ευθύνης του παραχωρησιούχου εταιρείας αναμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το πινκ-πονκ των ευθυνών μεταξύ της Νέας Οδού αλλά και της αστυνομίας. Σε νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την αυτόματη επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις όπως αυτή της περασμένης Δευτέρας, όταν διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με ελάχιστη χιονόπτωση, μελετά το Υπουργείο Μεταφορών. Ήδη έχει συσταθεί η Ειδική Επιτροπή, υπό τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, το πόρισμα της οποίας θα παραδοθεί στον Υπουργό Κώστα Καραμαλή εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις από πλευράς των αστυνομικών για την απομάκρυση του διοικητή του Β' Τμήματος Τροχέας Εθνικών Οδών Αττικής ως υπεύθυνου για την απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν οι οδηγοί από τις Αθήνες μέχρι και τη Θήβα. Τρίωρο, τετράωρο. Πού πάτε? Πάω για Χαλκίδα. Σας έχει ενημερώσει κανείς τι έχει συμβεί? Τίποτα απολύτως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να γίνει έρευνα και να καταλογιστούν ευθύνες, όμως αυτές σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιμεριστούν αποκλειστικά στην ελληνική αστυνομία, βρίσκοντας πάλι εξεταστήριο θύμα της τάξης της, όπως συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση με την μετακίνηση του διοικητή. Οι ευθύνες πρέπει να καταλογιστούν στο μέρος που αναλογεί στον καθέναν και στη συγκεκριμένη περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη. Αν όχι την κύρια, έχει η εταιρεία που διαχειρίζεται την Εθνική Οδό, εισπράττοντας μάλιστα και το αντίτιμο των διοδίων. Από την πλευρά του, ο γνωστός οδηγός αγώνων Τάσος Μαρκουίζος επισημαίνει και την ευθύνη των οδηγών που κατά κανόνα δεν είναι προετοιμασμένοι για ανάλογες καταστάσεις έντονων καιρικών φαινομένων, δεν υπακούν στις ρυθμίσεις τροχέας και καταλαμβάνουν τις λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Πρώτα απ' όλα, τις αλυσίδες έπρεπε να τις έχουν βάλει ίσως από τα διόδια. Δεν είναι ανάγκη να σε πάρει ανηφόρα της μαλακάσας. Και δεν ξέρω αν ξέρουν να τις βάζουν κιόλας. Αυτό που έγινε και προχτές οφείλεται στην ανάγωγη συμπεριφορά και την αθλειότητα των Ελλήνων χρηστών των δρόμων, οι οποίοι δεν σέβονται ούτε τη ζωή τους. Δεν μπορεί να μου πει ένας Ελληνάρας άθλιος ότι πήγε και χώθηκε στη Λέα κατά λάθος για ένα 20 λεπτό, απαξιώντας όλους άλλους ανθρώπους που είναι στις λωρίδες τους και εγκλωβίζοντας πίσω ένα νοσοκομιακό, ένα πυροσβεστικό, αυτό που θα βγάλει το χιόνι, μια λατιέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απαράδεκτη εικόνα της περασμένης Δευτέρας, δόθηκαν εντολές σε όλα τα τμήματα τροχείας των εθνικών οδών για αυστηρότατο έλεγχο της κίνησης φορτηγών αλλά και αυτοκινήτων χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες σε ανάλογες περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Ο τριψήφιος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, το 112, είναι πλέον και επίσημα σε ολοκληρωμένη λειτουργία από εχθές το βράδυ. Πάμε λοιπόν στο Θάνο Σωτήρη να μας πει λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο αριθμός και βεβαίως ποια θα είναι η χρηστικότητά του από εδώ και έπειτα, αλλά και ποιος έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτόν. Γιάννη, αυτό το σύστημα είναι αμφίδρομο. Δεν είναι δηλαδή σαν το τηλέφωνο της άμεσης δράσης ή της πυροσβεστικής, που απλά ο πολίτης τηλεφωνεί και λέει αυτό που θέλει να πει. Εδώ υπάρχει μια διαδραστικότητα. Αφενός, ο πολίτης μπορεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσει το 112 και να έρθει σε επαφή με όλες αυτές τις υπηρεσίες. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι το κέντρο του 112 μπορεί να ειδοποιήσει τους πολίτες για επερχόμενο κίνδυνο είτε από φυσική καταστροφή είτε από οτιδήποτε και μάλιστα με γεωγραφική εγκύτητα, δηλαδή εάν το πρόβλημα είναι σε μια περιοχή μιας πόλης, στη συγκεκριμένη περιοχή θα ενημερωθούν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων οι πολίτες που βρίσκονται εκεί. Επίσης, εάν ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και καλέσει το 112 για να ζητήσει βοήθεια, αυτομάτως στις οθόνες των χειριστών του θα φανεί σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται ο άνθρωπος που διατρέχει κίνδυνο, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να πάνε και να τον βοηθήσουν. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα που φέρνει το τριψήφιο
ψήφιο αυτό τηλέφωνο άμεσης ανάγκης στον Έλληνα πολίτη, μιας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Και να σημειώσουμε βέβαια σε όλα αυτά, Θάνο, ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν χρειάζεται να έχει κάλυψη δικτύου. Είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει, είτε έχουμε μονάδες ας πούμε, στο κινητό μας όταν μιλάμε για καρτοτηλέφωνα, είτε δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις που υφίστανται στην κινητή τηλεφωνία. Ακόμα και χωρίς κάρτα SIM, είναι έτσι προγραμματισμένο αυτό το σύστημα που να μπορεί να καλεί μέσω των κυψελών της κινητής τηλεφωνίας, αλλά ακόμα και από σταθερά τηλέφωνα, ακόμα και όταν δεν έχουμε την κάρτα την προπληρωμένη για να κάνουμε τηλεφωνήματα, μάλιστα, μπορούμε να καλούμε αυτόν τον αριθμό. Θάνο Σωτήρης, ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς ρεύμα παραμένουν για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο αρκετές περιοχές του Κιθερώνα, παρά την ανακοίνωση του ΔΔΕ, με την οποία γνωστοποίησε πως η ηλεκτροδότηση στα Βίλια αποκαταστάθηκε. Τα συνεργεία της ΔΕΗ δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να επιδιορθώσουν τις βλάβες που προκάλεσε η κακοκαιρία στο δίκτυο, εν ώψη και της δεύτερης ψυχρής εισβολής που αναμένεται τις επόμενες ώρες. Την ίδια ώρα, η επόμενη ημέρα της Ζηνοβίας βρήκε ένα μοναστήρι στη Σύμη να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις κατολιστήσεις. Βυθισμένα στο σκοτάδι για δεύτερο 24ωρο, παραμένουν αρκετά χωριά στην περιοχή των Βιλίων εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε η Ζηνοβία στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Στο χωριό Άγια Ανάργυρη, τα κλαδιά των δέντρων που έσπασαν από τη χιονοθύελα έχουν γκρεμίσει τις κολόνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μένουν για μία ακόμη μέρα χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Από προχθές σβήνουν συνέχεια τα ρεύματα. Δεν έχουμε νερό, γιατί εμείς δεν υπάρχει νερό εδώ και αν σβήσει το ρεύμα, δεν έχουμε ούτε νερό, γιατί έχουμε δεξαμενές, δεν υπάρχει νερό εδώ επάνω. Ο ΔΔΕ ανακοίνωσε πως από τις 3 τα ξημερώματα η ηλεκτροδότηση στα Βίλια έχει αποκατασταθεί. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν στις κοινότητες Κάζα και Άγια Ανάργυρη και τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο ώστε να προλάβουν το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται τις επόμενες ώρες. Θα παγώσουμε πιο πολύ από ό,τι είμαστε. Γιατί δεν έχουμε όλοι ξύλα, δεν έχουμε όλοι πετρέλαια. Δεν έχω πετρέλαιο και δεν τρέπομαι να το πω. Ούτε σόμπα έχω, ούτε έχω τζάκι. Άρα τι κάνω, μπαίνω στην ηλεκτρική κουβέρτα, μόλις πάω σπίτι μου και ξεραίνομαι. Αυτό είναι. Τα Βίλια παραμένουν ντυμένα στα λευκά μία ημέρα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, η οποία προκάλεσε αρκετά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί. Την ίδια ώρα, τις πληγές τους από το πέρασμα της Ζηνοβίας μετρούν και οι κάτοικοι στα Δωδεκάνησα. Στην Σύμη, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, αποκολλήθηκε τεράστιος βράχος που καταπλάκωσε το μοναστήρι του Αγίου Μερκουρίου και της Αγίας Εκατερίνης στην περιοχή του Νιμποριού. Οι βράχοι τρύπησαν την οροφή του μοναστηριού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και στους τοίχους. Η οικογένεια, στην οποία ανήκει το μοναστήρι, απευθύνει έκκληση για βοήθεια ώστε να σωθεί η ιστορική μονή από την καταστροφή, ενώ ο Μητροπολίτης Σύμης έδωσε εντολή να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές. Να δούμε τώρα λοιπόν ποιος θα είναι ο καιρός στις επόμενες ώρες, καθώς αναμένεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο τηλέφωνο έχουμε τον μετεωρολόγο μας, τον Γιάννη Καλιάνο. Γιάννη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην κακοκαιρία που είπες προηγουμένως, Γιάννη, και που ακούστηκε το προηγούμενο ρεπορτάζ, περίπου στις ίδιες περιοχές θα χιονίσει για τις επόμενες 24 ώρες. Από τώρα και στη συνέχεια μέχρι και αύριο το βράδυ, αυτό είναι το χρονικό διάστημα που θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα οι περιοχές της Ανατολικής Υπηρετικής Χώρας για βροχές, αρχικά σε χαμηλά υψόμετρα. Αρχικά χιονοπτώσεις στις ορεινές και μυρωνές περιοχές, τοπικού χαρακτήρα χιονοπτώσεις, δεν φαίνεται να είναι γενικευμένες και σφοδρότατες όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα είναι μια κακοκαιρία εξπρές 24 ωρών που προφανώς θα είναι τοπικού χαρακτήρα τα φαινόμενα, αλλά και μικρότερης χρονικής διάρκειας και πολύ πιο εξασθενημένα, να το τονίσουμε αυτό, Γιάννη. Θα επηρεαστεί λοιπόν η περιοχή του Πηλίου και νοτιότερα σε Βιωτία, Αυθιώτιδα και η Αττική, η Ανατολική Πελοπόννησος, ενδεχομένως να χιονίσει και για λίγο ακόμα και στις Ποράδες σε ημιωρινές περιοχές. Αλλά ίσως και στην Ευρυτανία ή την Φωκίδα, εκεί είναι μικρότερη πιθανότητα. Βεβαίως στο Αιγαίο για άλλες 24 ώρες θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις Κυκλάδες, στη Δύση και στα Δωδεκάνησα. Σε ό,τι αφορά στο νομό Αττικής, θα πρέπει να σου πω ότι αύριο θα είναι μια μέρα με ψιλοσπασίματα στον ουρανό. Μην περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας νεφώσεις αρκετά πυκνές. Θα έχουμε και κάποια μικροανοιγματάκια. Ωστόσο, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές του νομού Αττικής υπάρχει η πιθανότητα πάνω από τα 300 περίπου μέτρα υψόμετρο να χιονίσει πρόσκαιρα. Άρα,
μιλάμε περίπου στο ύψος των βορείων προαστίων και βορειότερα για κάποιες πρόσχερες χιονοπτώσεις. Γιάννη. Κατά βάση θα είναι εξασθενημένες. Πάντως, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, Γιάννη, από αύριο το βράδυ και στη συνέχεια το κύμα της κακοκαιρίας αυτό θα μας εγκαταλείψει, που επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, θα είναι πολύ πιο ήπιο σε σχέση με την ζηνοβία η οποία μας επηρέασε τις προηγούμενες μέρες. Τελειώνοντας, πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, μάλλον πάμε για τον πρώτο σοβαρότατο χιονιά, ο οποίος θα επηρεάσει τη χώρα μας Κυριακή και Δευτέρα, δηλαδή αυτό περίπου ακριβώς θα σας ρωτήσω για τα Θεοφάνεια, γιατί θα έχουμε και επιστροφή πλέον των εκδρομέων, οι οποίοι θα έρθουν πίσω, μιας και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία. Τι περιμένουμε λοιπόν για τα Θεοφάνεια? Σωστό. Εκεί λοιπόν προς τα Θεοφάνεια, γύρω στις 6 του μηνός, χοντρικά και ενδεικτικά 5, 6, 7 του μηνός, θα τα δούμε για τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια κατάβαση ψύχους από την περιοχή της κεντροβόρειας Ευρώπης. Θα πέσει αρκετά ο υδράργυρος, ίσως και περισσότερο σε ό,τι έπεσε, σε ό,τι αφορά όπως έπεσε στη Ζηνοβία, στις περισσότερες περιοχές, δηλαδή την προηγούμενη καγκογερία. Αλλά θα έχουμε χιονοπτώσεις, οι οποίες θα καλύψουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το αν αυτές οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν από τη στερεά Ελλάδα και βορειότερα, δηλαδή θα έχουμε ένα κεντροβόρειο χιονιά, ή αν θα επηρεάσουν τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπως είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, είναι κάτι που δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κάτι σοβαρό έρχεται στη χώρα μας, χωρίς να θέλουμε βεβαίως να τρομάξουμε τους τηλεθεατές σε καμία περίπτωση. Κάτι, όταν λέω σοβαρό, εννοώ κάτι εντελώς χειμωνιάτικο, το οποίο θα μας επηρεάσει για τις περισσότερες περιοχές περίπου εκεί στα Θεοφάνεια. Αρκεί να είμαστε προετοιμασμένοι, Γιάννη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι προφανώς και ο κρατικός μηχανισμός να είναι προετοιμασμένος. Τελειώνοντας, να σας πω, γιατί δεν το ανέφερα προηγουμένως, τις 24 ώρες τώρα, γυρνώ πάλι πίσω στην κακοκαιρία που έχουμε από τώρα μέχρι και αύριο το απόγευμα, θα έχουμε και ενισχυμένους ανέμους που ίσως καθυλώσουν τα πλοία στα λιμάνια, γιατί θα έχουμε οριακά 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αν έχουμε 8 μποφόρ, τα καράβια θα πάνε κανονικά. Αν έχουμε 9 μποφόρ μέγιστες ρηπές, που φαίνεται ότι θα έχουμε από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, εκεί θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Καλό λοιπόν θα ήταν να επικοινωνούν οι τηλεθεατές μας με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για να δουν αν τελικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια αυτά, Γιάννη. Γιάννη Καλιάνε, όπως πάντα λεπτομερέστατος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ποδαρικό στη νέα χρονιά έκαναν 123 πρόσφυγες που έφτασαν στις ακτές Λέσβου με τρεις βάρκες. Οι προσφυγικές ροές, ωστόσο, παρέμειναν αυξημένες και το Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τους 5.000, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου. Ο Γιάννης Γιάκας θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Πολύ σωστά, αρκετά ήταν τα άτομα, 123 όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη, που έφτασαν στις ελληνικές ακτές και συγκεκριμένα στις ακτές της Λέσβου αυτές τις πρώτες ώρες του 2020. Παρ' όλα αυτά, αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2019, παρά το ότι βρισκόμαστε μέσα στον χειμώνα, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 19, 5.247 άτομα έφτασαν στις ελληνικές ακτές πρόσφυγες και μετανάστες. Συγκεκριμένα στη Λέσβο 3.681, στη Χίο 688 και στη Σάμο 878 άτομα. Μόνο την παραμονή της πρωτοχρονιάς φτάσαν 134 άτομα στις ελληνικές ακτές. Να πούμε ότι χθες στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας είχαμε και μία κινητοποίηση χθες το μεσημέρι, περίπου 200 άτομα που αιτούνται άσυλο, κυρίως αφγανικής καταγωγής, κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που ενώνει την Μόρια με τον Λάρσο, εκείνη η κεντρική είσοδος της δομής, και βέβαια ζητούσαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Μάλιστα. Γιάννης Γιάκας, σε ευχαριστούμε πολύ. Βίντεο που κόβει την ανάσα με εγκλωβισμένους πυροσβέστες στο όχημά τους δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Οι πυρκαγιές που μένονται έχουν αφαιρέσει ήδη 18 ζωές και έχουν καταστρέψει πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα γης. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το πυροσβεστικό όχημα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να προστατευτούν με πυρήμαχα υλικά, ενώ οι φλόγες περνούν πάνω από το όχημά τους. Ευτυχώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον πύρινο κλοιό. Το βίντεο με τις συγκλονιστικές στιγμές δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας, δείχνοντας την τεράστια μάχη που δίνεται για να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές. Η μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη έδωσε την δυνατότητα στις αρχές να κάνουν έναν απολογισμό της καταστροφής. Σπίτια ερείπια.
αυτοκίνητα απανθρακωμένα και εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε άλλους 3 θανάτους από τις πυρκαγιές στην Ανατολική Ακτή. Συνολικά 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές που καίνε επί εβδομάδες, ενώ αρκετοί ακόμα αγνοούνται. Έμεινα και πάλεψα, αλλά δεν θα το πρότεινα σε κανέναν. Να φεύγετε. Όταν βλέπετε τη φωτιά, να την αφήνετε να καίει τα πάντα. Να φεύγετε. Περισσότερες από 200 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ μερικά χωριά δεν είναι πλέον παρά ερείπια που καπνίζουν. Σε πολλές περιοχές της χώρας η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ οι καπνοί κάνουν πολύ δύσκολη την μετακίνηση στα οδικά δίκτυα. Στις ανατολικές ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο κόσμος δημιούργησε ουρές σε σούπερ μάρκετς για να προμηθευτεί τρόφιμα, καθώς πολλές πόλεις και περιοχές έχουν αποκλειστεί λόγω των πυρκαγιών. Στρατιωτικά πλοία και αεροπλάνα έχουν επιστρατευτεί για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους εγκλωβισμένους. Τουλάχιστον 100 μέτωπα μένονται, στα οποία επιχειρούν πάνω από 1.000 πυροσβέστες, ενώ μέχρι στιγμής οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα γης. 750 πεζοναύτες έστειλαν οι ΗΠΑ στην προσβεία τους στη Βαγδάτη για να ενισχύσουν την ασφάλειά της μετά την επίθεση που δέχθηκε από διαδηλωτές και φιλοϊρανούς σιίτες. Πριν από λίγη ώρα, οι διαδηλωτές έλυσαν την πολιορκία της πρεσβείας και αποχώρησαν, αλλά η κατάσταση στη Βαγδάτη παραμένει τεταμένη. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη πως ευθύνεται για την επίθεση, ενώ το Ιράν καταγγέλει την αμερικανική πλευρά για την βία στο Ιράκ. Στρατιωτικά ελικόπτερα πετούν πάνω από τη Βαγδάτη, δηλώνοντας την παρουσία τους με φωτεινά σήματα. Προσγειώνονται στη στέγη της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιρακινή πρωτεύουσα, που πολιορκείται από διαδηλωτές και μέλη της φιλοϊρανικής ιητικής πολιτοφυλακής. Οι Αμερικανοί στρατιώτες της δύναμης άμεσης αντίδρασης ενίσχυσαν την άμυνα της πρεσβείας, την οποία αποπειράθηκαν να εισβάλλουν χθες οι διαδηλωτές. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, επιπλέον δυνάμεις από το γειτονικό Κουβέιτ είναι σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν στο Ιράκ τις επόμενες ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Και σήμερα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας για να διαμαρτυρηθούν για τους θανάτους τουλάχιστον 25 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 55 από αμερικανικούς βομβαρδισμούς που έγιναν την περασμένη Κυριακή. Οι αμερικανικές επιδρομές έγιναν σε αντίπεινα για τη δολοφονία Αμερικανού πολίτη από μέλη της στηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής κατά Χεζμπολάχ. Οι εικόνες διαδηλωτών να πολιορκούν την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη ξύπνησαν τις μνήμες της επίθεσης κατά του προξενείου της χώρας στη Βενγκάζη το 2012, όταν δολοφονήθηκαν 4 Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης. Δεν πρόκειται να έχουμε μια νέα Βενγκάζη. Στείλαμε κάποιους από τους καλύτερους πολεμιστές μας. Τώρα οι άνθρωποι μας είναι εκεί και δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με αντίπεινα, σε περίπτωση απώλειας ανθρώπινων ζώων. Αργότερα όμως είπε ότι δεν επιδιώκει την έναρξη πολεμικής σύραξης με την Τεχεράνη. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα για το Ιράν. Ούτε εγώ το θέλω. Μου αρέσει η ειρήνη. Και το Ιράν πρέπει να θέλει την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για θρασίτατη επέμβαση. Δεν οδηγούμε τη χώρα προς πόλεμο, αλλά αν κάποιος χρησιμοποιήσει βία κατά του Ιράν με οποιονδήποτε τρόπο, θα τον αντιμετωπίσουμε με όλη μας τη δύναμη. Οι Αμερικανοί επιτίθενται στο Ιράκ και είναι υπεύθυνοι για δολοφονίες ανθρώπων, είπε ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν. Να έρθουμε τώρα στην οικονομία. Το 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά των ελληνικών ομολόγων, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές επέστρεψαν μαζικά στη δευτερογενή αγορά, αναδεικνύοντας τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ως πρωταθλητές αγοράς. Η Γογό Καλύβα είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τα ελληνικά ομόλογα. Εξαιρετικό ήταν λοιπόν το 2019 για τα ελληνικά ομόλογα, καθώς οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν πάνω από 25%. Οι αποδόσεις σε όλες τις χρονικές διάρκειες υποχώρησαν, με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για το δημόσιο να περιοριστεί κατά περίπου 3%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η χώρα μπορεί πλέον να δανείζεται με πολύ πιο φτηνό χρήμα, ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί τις ανάγκες της. Ακριβώς. Εξελίξεις, Γιάννη, οι οποίες δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις προκειμένου ο Οργανισμός Διαχείρισης
δημοσίου χρέους να προσφύγει τη νέα χρονιά το 2020 στις αγορές για να δανειστεί από 4 έως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το 2019, το ελληνικό δημόσιο άντλησε από τις αγορές 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώνοντας επιτυχώς 4 εκδόσεις ομολόγων, που μπορούμε να δούμε τώρα στην κάρτα που ακολουθεί πώς αυτές διαμορφώθηκαν. Στα τέλη λοιπόν του 2019, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε στο 1,40% από το 4,20% που ήταν στις αρχές του έτους. Η απόδοση του πενταετούς ομολόγου μειώθηκε στο 0,5% από 3,12%, ενώ του εφταετούς ομολόγου μειώθηκε στο 0,97% από 3,86%. Την ίδια στιγμή διθυραμβικά σχόλια είχαμε για την απόδοση των ελληνικών ομολόγων και από την γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία αποδίδει το ευνοϊκό κλίμα για την απόδοση αυτή στην κυβερνητική αλλαγή, αλλά και τα κίνητρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι το 2020 θα είναι ίδια η πορεία, ίσως και καλύτερη για τα ελληνικά ομόλογα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε η δοξολογία για την έναρξη της νέας χρονιάς στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Μετά τη δοξολογία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε ευχές στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ την παράσταση για μία ακόμη φορά έκλεψαν οι άνδρες Προεδρικής Φρουράς. Καθώς επίσης δεν παρέλειψε να στείλει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ένα μήνυμα ενότητας. Σε πανηγυρικό κλίμα στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε το πρωί χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η δοξολογία για το νέο έτος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευχόμεθα σε όλους έναν χρόνο καινούριο, ευλογημένο, δημιουργικό. Στη δοξολογία παρευρέθησαν υπουργοί αλλά και βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά το τέλος της τελετής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός συνομίλησαν με πολίτες και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ευχές για το νέο έτος από εκπροσώπους της στρατιωτικής, θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας. Μεταξύ αυτών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χρόνια πολλά στην Προεδρική Φρουρά, σώρα στη στελέχη. Καλή δύναμη. Και σε ευχαριστούμε θερμώς όλοι οι Έλληνες για αυτό το οποίο υπηρετείτε. Εμψυχωτικά μηνύματα εμφύσισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς κατά την επίσκεψή του για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Εορταστικά γεύματα σε αστέγους που ζουν στο λιμάνι του Πειραιά προσέφερε για μία ακόμη χρονιά η κοινοφελής δημοτική επιχείρηση Πειραιά. Στόχος μας είναι όλοι οι συμπολίτες μας με αργό την πολιτεία να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία και έδωσε το παρόν μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης κύριο Γιάννη Μοραλή. Ζεστό φαγητό στους άστεγους που ζουν στο λιμάνι του Πειραιά μοίρασε η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών Άλεξ. Εκεί συναντήσαμε τον πρόδρομο, έναν 23χρονο με σπουδές και καλή δουλειά μέχρι πριν από λίγο καιρό, που όμως έμεινε άνεργος. Εγώ έχω και σπουδάσει, έχω τελειώσει και ηλεκτρολόγος, έχω και διπλώματα κι άλλα. Και εγώ είχα και καλό μισθό. Και πριν ένα χρόνο ήμουν και εξωτερικό, να φανταστείς, Λονδίνο. Τους τελευταίους μήνες το λιμάνι έχει γίνει σπίτι για τον πρόδρομο. Στην ερώτηση πώς φαντάζεται το μέλλον του, μένει βουβός, δακρύζει. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ, εφόσον δεν υπάρχουν προοπτικές. Από την πύλη 7 μέχρι την πύλη 9 του ΟΛΠ ζουν 60 άνθρωποι που για διάφορους λόγους βρέθηκαν χωρίς στέγη. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας από αυτούς. Ωστόσο, κατάφερε μετά από καιρό να βρει εργασία και έτσι μπορεί να δει το μέλλον με αισιοδοξία. Μένω στο Εγάλαιο, αραβωνιασμένος, την οικογένειά μου. Η αναπτυξιακή διάσταση της πρόνοιας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, σημείωσε η αρμόδια υφυπουργός, η οποία σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα βρέθηκε σήμερα πρώτη μέρα του νέου χρόνου κοντά στους άστεγους του Πειραιά. Να βοηθήσουμε έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να μπορούν με δικές τους δυνάμεις να σταθούν στα πόδια τους και να έχουν το κράτος να τους βοηθά εκεί που χρειάζεται. Τα γεύματα αγάπης είναι μια δράση της κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης Πειραιά, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έχουμε δώσει γεύματα παραμονή πρωτοχρονιάς, ανήμερα, παραμονή Χριστουγέννων και ανήμερα Χριστουγέννων.
Κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν επιτυχάνουμε πάντα. Αν όμως έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα, μένει να κάνουμε ακόμα περισσότερα όμως. Πολλά περισσότερα και εμείς, αλλά και όλοι οι Πειραιώτες και όλοι οι πολίτες. Να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Είμαστε ένας λαός που μπορεί να έχουμε πολλά κακά, είμαστε ένας ευαίσθητος λαός και νομίζω όταν χρειάζεται βρισκόμαστε εκεί που πρέπει και βοηθάμε. Συνολικά περίπου 90 άστεγοι ζουν στον Πειραιά, ενώ στον ξενώνα του Δήμου που λειτουργεί στην οδό Σκυλίτση και στο κέντρο διανυκτέρευσης, σύτησης και φαρμακευτικής περίθαλψης της UNESCO στον Πύργο Αθηνών διαμένουν 21 άτομα. Όλο ένα και περισσότεροι είναι οι Έλληνες οι οποίοι συμμορφώνονται με τον αντικαπνιστικό νόμο. Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν έγινε με λιγότερες από τις αναμενόμενες παρεκτροπές. Οι εντατικοί έλεγχοι έδειξαν ότι περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και οι πελάτες τους διασκεδάζουν μέσα αλλά καπνίζουν έξω. Το ρεβεγιόν του μέσα έξω. Μέσα διασκέδαση, έξω τσιγάρο. Ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό από καταστηματάρχες και θαμώνες κατά τη διάρκεια του ρεβεγιόν. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες οι έλεγχοι κατέγραψαν παραβάσεις. Καπνίζουμε έξω, ναι, δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε. Αν και είμαι καπνιστής, δεν έχω θέμα να βγω έξω να κάνω ένα τσιγαράκι. 5 λεπτά έτσι κι αλλιώς είναι. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι καταστηματάρχες αλλά και οι θαμώνες σε μεγάλο ποσοστό πειθαρχούν στον αντικαπνιστικό νόμο. Συγκεκριμένα, στο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, από το σύνολο των 568 καταστημάτων που ελέγχθηκαν, δεν καταγράφηκε καμία παράβαση στο 75% των περιπτώσεων. Στην ίδια έρευνα επιβλήθηκαν πρόστιμα μόλις σε 21 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάπνιζαν σε χώρο που δεν επιτρεπόταν. Βάλαμε τις σόβες έξω. Πιστεύω είναι καλό και για τους πελάτες και για την επιχείρηση να εξυπηρετήσουμε και αυτούς που καπνίζουν και αυτούς που δεν καπνίζουν. Τα αντίστοιχα στοιχεία πριν την περίοδο εφαρμογής του σχετικού νόμου ήταν τελείως διαφορετικά. Την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας αρχής, τα μισά από τα καταστήματα που ελέγχθηκαν είχαν ακατάλληλους χώρους καπνιστών, ενώ στα περισσότερα υπήρχαν σταχτοδοχεία, κάτι που μεταφράζεται ως απουσία μέτρων αποτροπής του καπνίσματος. Να πάμε τώρα στην Βόρεια Κορέα. Η χώρα του θα συνεχίσει να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και πολύ σύντομα θα παρουσιάσει ένα νέο στρατηγικό όπλο, ανακοίνωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αναστασία Μπαλέσδροβα, γιατί φαίνεται ότι δεν το βάζει κάτω ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας. Έτσι είναι. Γιάννη, τις ανακοινώσεις τις έκανε ο Kim Jong-un κατά τη διάρκεια του τετραήμερου συνεδρίου του Κόμματος των Εργατών της Βόρειας Κορέας. Βλέπουμε και στις εικόνες. Ο ηγέτης της ίσως πιο απομονωμένης χώρας στον κόσμο είπε ότι η χώρα του δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να τηρεί την απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, εφόσον έληξε η προθεσμία που η ίδια η Pyongyang είχε δέσει στην Ουάσιγκτον για να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την αποπυρηνικοποίηση, με συγχωρείτε, της Κορεατικής Χερσονήσου. Και παρόλο που κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για γκανγκστερικές μεθόδους, άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό ο Kim Jong-un, λέγοντας ότι τα μελλοντικά σχέδια σε σχέση με το πυρηνικό του οπλοστάσιο θα εξαρτηθούν και από την μελλοντική συμπεριφορά της Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Αναστασία Μπαλέσδροβα, σε ευχαριστούμε πολύ. 20 χρόνια στο τιμόνι της Ρωσίας συμπληρώνει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Όταν ανέλαβε την εξουσία, ήταν ένας άγνωστος πρώην πράκτορας της KGB και η χώρα του δεν θύμιζε σε τίποτα την Σοβιετική Ένωση, την οποία διαδέχτηκε. 20 χρόνια όμως μετά, η Ρωσία είναι και πάλι παράγοντας στην παγκόσμια σκακέρα και η οικονομία της έχει βελτιωθεί. Δεν είναι λίγες όμως οι κριτικές για το επίπεδο της δημοκρατίας στη χώρα. Κρεμλίνο, 9 Αυγούστου 1999. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπαίνει στο Κρεμλίνο πρώτη φορά ως πρωθυπουργός της Ρωσίας. Λίγη ώρα πριν, ο τότε πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν έχει ανακοινώσει το διορισμό του με τη φράση. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε την εικόνα. Εκείνη την εποχή, ο άλλοτε αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ήταν σχεδόν άγνωστος. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν υπάλληλος του Δήμου της Αγίας Πετρούπολης, χωρίς καμία εμπειρία διοίκησης, χωρίς δημοτικότητα και στήριξη μεταξύ των ψηφοφόρων. Παρ' όλα αυτά, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο Ρώσος ομολογός του, Μπόρις Γέλτσιν, είναι βέβαιος πως το πρόσωπο του Πούτιν, η Ουάσιγκτον, θα βρει έναν υψηλά καταρτισμένο εταίρο. 20 χρόνια μετά, ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ εξακολουθεί να ηγείται της Ρωσίας, κυρίως ως πρόεδρος αλλά και ως πρωθυπουργός. Η πολιτική του καριέρα σημαδεύτηκε από πολλά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και πολέμους. Τσετσενία το 1999, Γεωργία το 2008 και Ουκρανία το 2014, όταν κατελήφθη η Χερσόνησος της Κρυμαίας.
Η βύθιση του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου Κούρσκ μαζί με το πλήρωμά του, η επίθεση μαύρων χείρων της Τσετσενίας στο θέατρο της οδού Ντουμπρόφκα, ο πόλεμος με κάποιους από τους Ρώσους ολιγάρχες όπως ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι είναι λίγα από τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του. Παρόλο που κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο στη Ρωσία, ο Πούτιν έχει και πολέμιους. Από τα μέλη του μουσικού συγκροτήματος Pussy Riot ως τους χιλιάδες των Ρώσων που αψηφούν τη βία των αρχών και βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Όχι τόσο για την κακή οικονομική τους κατάσταση που άλλαξε ελάχιστα τα 20 χρόνια της διακυβέρνησής του, αλλά για τα πολιτικά δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος δεν απολαμβάνει την πολύ υψηλή δημοτικότητα στην οποία τον είχαν συνηθίσει οι υποστηρικτές του. Την ίδια ώρα παραμένουν πολλοί εκείνοι που τον θεωρούν θεόσταλτο ηγέτη που μπόρεσε να βγάλει τη χώρα από την χαοτική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει τη δεκαετία του 90. Και αυτός φροντίζει να τους το ανταποδίδει με εικόνες που τον δείχνουν να ρίχνει με ευκολία τους αντιπάλους του στο τζούντο, να ψαρεύει ημίγυμνος, να παίζει με τίγρης και να σημειώνει γκολ στο χόκεϊ επιπάγου, αν και καμιά φορά δεν καταφέρνει να αποφύγει την πτώση. Λάτρεις της 7ης τέχνης κάνουν ανασκόπηση στις πιο εμβληματικές ταινίες του 2019. Η περσινή χρονιά προσέφερε στο κινηματογραφικό κοινό δράση, έντονες συγκινήσεις, αλλά και προκάλεσε ερωτήματα για τη θέση των ψυχικά ασθενών στη σημερινή κοινωνία. Η ταινία που έφερε τα πάνω κάτω. Το Τζόκερ του Ντοντ Φίλιπς. Μία οδή στην αυτοκαταστροφή και τις ψυχικές διαταραχές. Η εμβληματική ερμηνεία του Χωακίν Φίνιξ ανέδειξε την ταινία ακόμα περισσότερο, προκαλώντας ατελείωτες συζητήσεις για το αντίκτυπο των ψυχικά νοσούντων στη σημερινή κοινωνία. Η μάσκα του Τζόκερ έγινε το πρόσωπο όλων των επαναστατικών εξεγέρσεων από τις διαδηλώσεις στη Χιλή και τη Γαλλία, αλλά και όλων των περιθωριοποιημένων της σημερινής κοινωνίας. Η τελευταία τριλογία των Skywalker κάνει επικό κλείσιμο, έχοντας το ενδιάμεσο καταφέρει να ενθουσιάσει το κοινό του Star Wars. Ο Μετ του Αμερικάνικου σινεμά, Μάρτιν Σκορτσέζε, επιστρέφει στα παλιά του λιμέρια και στις αγαπημένες του ιστορίες της Ιταλικής Μαφίας. Ο Σκορτσέζε αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιεί τη βία ως μέσο επιβολής, αλλά την εξιστόρηση ως απολογία μέσω του κεντρικού πρωταγωνιστή για τις πράξεις του. Η ταινία αναμένεται να προταθεί για πολλά βραβεία βάσει προγνωστικών. Στις φετινές βραβεύσεις, η ταινία «Ρώμα» του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλφόσο Κουαρών έφυγε με 3 χρυσά γαλματίδια από το Dolby Theater, μεταξύ αυτών της καλύτερης φωτογραφίας, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, αλλά και το πιο σημαντικό, αυτό της σκηνοθεσίας. Το πράσινο βιβλίο του Peter Farrelly βραβεύεται ως η ταινία της χρονιάς, αφού οι σπιρτηροβόλες ατάκες και τα κοινωνικά μηνύματα με φόντο τις διεκδικήσεις των Αφροαμερικανών της δεκαετίας του 60 την καθιστά διαχρονική. Σαφώς δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Η Ολίβια Κούλμαν κατακτά το πρώτο βραβείο ερμηνείας για την ταινία «Ιβνεούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου και το κοινό ξεκαρδίζεται με την αθώα αλλά ταυτόχρονα αστεία ομιλία της. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα με την βοήθεια του Νίκου Κότση, ο οποίος θα μας πει το τι ακριβώς θα γίνει, Νίκο, το επερχόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς η αποχή των διαιτητών είναι κάτι το οποίο έχει θέσει στον αέρα όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής αυτής. Ακριβώς, Γιάννη, έχει περάσει μισή ώρα από την τελευταία διορία που έδωσαν οι ίδιοι διαιτητές για την οριστική απόφασή τους και δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο σύριαλ από χθες το μεσημέρι, όταν και ολοκληρώθηκε η συνάντηση των διαιτητών, των εκπροσώπων τους με την Επιτροπή της Super League και με τον πρόεδρο της ΚΕΔ και τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Αρχικά μοιράστηκε ένα mail μεταξύ των βοηθών και διαιτητών της Super League, το οποίο δεν θεωρήθηκε σωστό από τους διαιτητές. Σήμερα το πρωί μοιράστηκε ένα δεύτερο email, το οποίο επίσης δεν θεωρήθηκε σωστό. Ζητήθηκε ένα πιο ξεκάθαρο ερώτημα. Η διορία, η τελευταία, η τρίτη, έλεγε σήμερα στις 9. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις που λένε ότι μπορεί και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα οριστική τοποθέτηση από τους αρμόδιους. Σε λίγη ώρα υποθέτουμε, με βάση αυτά που κυκλοφορούν και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από τους κύκλους των διαιτητών, ότι θα υπάρξει οριστική απάντηση. Πάντως, ακόμα σχεδόν 3 ημέρες πριν την έναρξη της 17ης αγωνιστικής, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν θα γίνει πρωτάθλημα ή όχι. Και μάλιστα θα πρέπει να θυμίσω ότι αυτή την αγωνιστική έχουμε 2 ντέρμπι, Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Και ειδικά στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα πρέπει να οριστεί ξένος διαιτητής και θα πρέπει να υπάρξουν και οι ανάλογες ημερομηνίες ώστε να μπορέσει να έρθει, να βρεθεί ο χρόνος να έρθει. Και όπως καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να υπάρξει μια οριστική απάντηση τουλάχιστον στα επόμενα λεπτά. Πρέπει να γίνει πολύ, πολύ σύντομα λοιπόν οποιαδήποτε απόφαση να κοινοποιηθεί. Νίκο Κότσε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στέφανος Τσιτσιπάς και Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν αναμφισβήτητα τα πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού για το 2019. Οι δυο τους πρωταγωνιστούν και στην αυγή του νέου χρόνου με τις αναρτήσεις τους και τις ευχές τους προς τους Έλληνες φιλάθλους. Για την οικογένεια Αντετοκούμπο το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων ετών. Με το Θανάση να βρίσκεται στο πλευρό πλέον του Γιάννη και τους Μπακς να έχουν αγκαλιάσει τα αδέλφια και τους Έλληνες φιλάθλους. Δικαιολογημένα, οι πρώτες ευχές της ομάδας για το 2020 ήταν με φωτογραφία του MVP και στα ελληνικά η φράση «Καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες. Ευτυχισμένο το 2020». Από την ΚΑΕ ελαφιακός, όπως συνηθίζουν να υπογράφουν τις αναρτήσεις τους οι Bucks. Λίγες ώρες πριν φύγει το 2019, ο Γιάννης πήρε ίσως το καλύτερο δώρο από ένα μικρό φίλο στο United Center του Σικάγο. Ένα χειροποίητο βιβλίο που έφτιαξε για τον αγαπημένο του παίκτη. Συνεσταλμένος ο Μικρούλης απέναντι στο ίνδαλμά του, άκουσε τα λόγια του Γιάννη και φωτογραφήθηκε μαζί του λίγο πριν ο Αντετοκούμπο κλείσει τη χρονιά με σούπερ εμφάνιση και νίκη επί των Bulls. Την ίδια ώρα, ο έτερος Έλληνας στάρ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ευνηδίαζε τους φίλους του στα social με ανάρτησή του που έγραφε. Ήταν σπουδαίο που πέρασα λίγο καιρό εδώ στο Twitter. Θα σας δω μια άλλη φορά. Bye bye. Είχαν πάντως προηγηθεί η αναδημοσίευση πανηγυρικού σκίτσου που ετοίμασε η ATP για το 2019 με τον Τσιτσιπά και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της σεζόν στα κόρτ του τένις, αλλά και οι ευχές του για τη νέα χρονιά. 2019 θα μας λείψεις. 2020 είμαι τώρα έτοιμος. Ο Στέφανος είναι μαζί με τον Μιχάλη Περβολαράκη για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα τα ξημερώματα στο νεοσύστατο ATP Cup στο Brisbane και στις 20 του Γενάρη έχει το μεγάλο ραντεβού με τους Έλληνες στη Μελβούρνη και το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το Open της Αυστραλίας. Ο Αμερικανός πυγμάχος Floyd Mayweather είναι ο πλουσιότερος αθλητής της δεκαετίας που έφυγε με έσοδα που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ξεπερνώντας τους Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και Μέση. Ο Πορτογάλος Superstar πάντως έχει την πρωτιά για το 2019 σε έσοδα από το Instagram. Αυτές οι πόζες του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πραγματικά χρυσές. Πρόκειται για αναρτήσεις στο Instagram που αποφέρουν αστρονομικά έσοδα για τον Πορτογάλο Superstar, καθώς ο Ρονάλντο μπορεί να υπερηφανεύεται το 2019 για τον τίτλο της πιο ακριβοπληρωμένης διασημότητας στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με 47.800.000 ευρώ. Ωστόσο, ο επιθετικός της Ιουβέντους, ο οποίος λατρεύει να παίζει μπάλα με τα παιδιά του, δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους 10 καλύτερους αμοιβόμενους αθλητές της δεκαετίας. Ποιος κάθεται στο θρόνο του χρήματος? Ο κύριος που φωτογραφίζει τα αγκαλιά με τον Ρονάλντο, Floyd Mayweather, ο μύδας του αθλητισμού. Ο κορυφαίος πυγμάχος συγκέντρωσε τα τελευταία 10 χρόνια σύμφωνα με το περιοδικό Forbes περίπου 820 εκατομμύρια ευρώ. Έσοδα που προκαλούν ζαλάδα, όπως ακριβώς οι γροθιές του Mayweather ξάπλωναν κάτω τους αντίπαλους του 42χρονου Αμερικανού μποξέρ, ο οποίος πλέον έχει αποσυρθεί από τα ριγκ. Ο Ρονάλντο είναι το νο 2 στην κατάταξη των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του κόσμου με 716 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί όμως να καυχιέται ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής του Λιονέλ Μέση βλέπει την πλάτη του, καθώς είχε έσοδα 671 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το γαϊτανάκι του Ηλίγκου φαίνεται δεν πνοεί τον Αργεντίνο μάγο του ποδοσφαίρου, καθώς βρίσκει τρόπο να απολαμβάνει τα πλούτη του χωρίς να κάνει πάταγο όπως ο Πορτογάλος αντίπαλός του. Πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα αυτά. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο για το 2020. Από εμάς να έχετε μια όμορφη, καλή και υγιή χρονιά. Να είστε καλά.